Λοιπόν, φεύγω. Πάω κατευθείαν στο Γιώργο, ο οποίος είπαμε, μας είπε το πρωί, ότι θα μας κάνει φτερούγες μπάρμπεκιου. Με μια σαλάτα δικιά του, μια που να θυμίζει coleslaw, αλλά όχι με λάχανο, με κάτι άλλο είπε. Δεν θυμάμαι με τι είπε. Με σελινόριζα. Με σελινόριζα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Έχω δώσει ήδη σε μία νικήτρια 20 κιλά κοτόπουλα νησιάκος. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και είπα ότι θα δώσω κι άλλα 20 κιλά σε ένα ακόμα νησί. Λοιπόν, από κοντά. Φτερούγες κοτόπουλου. Θα δείξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή πώς μπορούμε από ολόκληρο το κοτόπουλο να το τεμαχίσουμε. Τώρα έχουμε πάρει τις φτερούγες και πάρα πολύ απλά θα δείξω πώς μπορούμε μια ολόκληρη φτερούγα από το κοτόπουλο να την κόψουμε ώστε να μαγειρευτεί πιο γρήγορα και να μην φάμε όλη μας τη μέρα στην κουζίνα. Τι γελάς. Γελάω γιατί είσαι γλυκός. Λοιπόν, ανοίγουμε το κοτόπουλο έτσι. Ναι. Κόβουμε στη μέση μέχρι το κρέας. Το κάνουμε έτσι ώστε να πενταχτεί το μπουτάκι πάνω και κόβουμε στη μέση πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να βρούμε, δεν χαλάσουμε το μαχαίρι, τίποτα. Τα έχω ήδη κόψει όλα τα υπόλοιπα. Μέσα στις φτερούγες θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι, τίποτα άλλο. Και θα μπουν στον φούρνο στους 220 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Ποια λεπτάκι. Έλα, αυτό είναι όλη η προετοιμασία που κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο για τη φτερούγα. Για τη φτερούγα. Τη σάλτσα πώς θα τη φας. Χωρίς φτερούγα. Ναι, καλά, αλλά εσύ με το κουτάλι, αλλά γενικά λέω. Δηλαδή, εξήγησε μου κάτι. Έλα. Αυτό θα κάνω, θα το βάλω στο φούρνο, ούτε λάδι, τίποτα. Θέλω να το ξεράνω δηλαδή λίγο, να το κάνω λίγο έτσι κράτσα. Ακριβώς. Αυτό που έκανα και δεν σας έδειξα, συγγνώμη πάρα πολύ. Το κοτόπουλο από την κάτω μεριά το σκίζουμε ώστε η πέτσα να ανοίξει. Αυτό τι θα κάνει, θα το βάλουμε στον φούρνο όπως θα δείξω τώρα. Να το εδώ, που είναι ήδη έτοιμο μαγειρεμένα. Και δεν θα τα γυρίσουμε στη μέση του μαγειρέματος. Αλλά... γιατί ο αέρας που κυκλοφορεί πάει από κάτω, η πέτσα συρρυκνώνεται και μαζεύεται όλη πάνω και μαγειρεύεται και από κάτω. Πολύ ωραία. Αλλά... αυτά τα θέλουμε καλά ψημένα ή όχι? Αυτά τα θέλουμε καλά ψημένα, γιατί μετά δεν θα ξαναψηθούν. Αυτά μετά θα τα ανακατέψουμε με τη σάλτσα. Mm-hmm. Με δύο τρόπους. Είτε θα τα βάλουμε σε ένα μπολ και θα τα... ανακατεύσουμε άμα θέλουμε πάρα πολύ σάλτσα ή θα τα περάσουμε με πινέλο όπως είναι τώρα πάνω στη σκάρα. Δεν χρειάζεται να σας δείξω πώς θα τα βάλουμε πάνω στη σκάρα, εντάξει, είναι υπερβολικά εύκολο. Ναι, αλλά μου άρεσε αυτό που έχεις κάνει, να το πούμε και αυτό. Έχει βάλει δηλαδή από κάτω τη σκάρα την κλειστή, πώς ναι. Το λένε το, ότι το ταψάκι. Το ταψάκι, μπράβο. Έχει βάλει πάνω αλουμινόχαρτο να μην το κολλάνε κιόλα γιατί είναι άντρα και δεν θέλει να τρίβει. Αλλά ούτε εμείς θέλουμε πια να τρίβουμε, οπότε μου αρέσει η ιδέα του αλουμινόχαρτου. Από πάνω έχει βάλει τη σκαρίσα του και απλά τα έχει ακουμπήσει. Το ένα δίπλα στο άλλο. Ωραία. Αυτό είναι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Έλατε. Το σκέφτηκα εν μέσω. Έβαλα λίγη σελινόριζα ναι. που μου περίσσευσε ναι. και καρότα. Μπορούμε να βάλουμε και πατάτες ή κρεμμύδια. Ναι. Και όπως θα στάζει το λίπος από το κοτόπουλο ναι. και με λίγο νεράκι, ναι. θα έχουμε έτοιμα λαχανικά. Πολύ καλό. Γιατί δεν τα βάλες εκεί από κάτω. Γιατί το σκέφτηκα μετά. Το πραγματάκι του ούτως ή άλλως. Γιατί στάζει θα φας τα λάτα τώρα, στα λαχανικά. Όχι, γιατί λοιπόν. Μου αρέσει και η ιδέα των λαχανικών. Ωραία. Λοιπόν. Για τη σάλτσα. Πες μου κάτι, έλα. Με την Ελιάνα, ήσασταν συμμαθητές. Όχι, ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα επί... θα ήθελε. Δεν μπορώ, που έχω πλέξει με παιδάκι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Συγκεντρώσει 40. Εγώ να συγκεντρώσω. Εσύ μαγειρεύεις, μωρέ. Εγώ μπορώ και να χορεύω άμα θέλω τώρα. Ό,τι θέλω κάνω. Η πιο χαλαρή μου ώρα είναι εδώ. Άλλος το έχει πάνω του. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, 40 γραμμάρια βούτυρο, δυνατή φωτιά. Ναι. Okay, για να λιώσει. Και μέσα στο βούτυρο θα τηγανίσουμε το red curry paste. Το red curry paste είναι μια... ταϊλανδέζικη πάστα που γίνεται από τσίλις, από διάφορα εξωτικά υλικά, γκαλάνγκαλ. Είμαστε λες όλα αυτά, τα ξέρω. Ναι, είναι πάρα πολλά τα υλικά. Μύρισε εδώ, πώς μυρίζει. Okay. Λοιπόν, δείχνε μου λίγο τα υλικά. Για πάμε να τα δούμε όλα μαζί, να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε. Λοιπόν ταϊλανδέζικες φτερούγες. Μαζί με σαλάτα, ναι. coleslaw, αλλά από σελινόριζα. Μπράβο. Μια προσφορά της εταιρείας Νιτσιάκος Εγγύηση. Πάμε λοιπόν, 20 με 25 φτερούγες κοτόπουλου. 5 κουταλιές της σούπας πάστα από κόκκινο κάρι, αυτό που μας έλεγε πριν, 40 γραμμάρια βουτυράκι, μία κούπα γάλα καρύδας, 1,5 κουταλιά γλυκού ζάχαρη και μία κουταλιά γλυκού καυτερή σάλτσα. Αν θέλετε να τα φάτε καυτερά, αν δεν θέλετε, απλά αυτό το αφαιρείτε. Συνεχίζουμε.
Μισή κουταλίτσα του γλυκού. Ποια είναι καλά αυτό το φύσος? Φύσος. Τι, πού το βρίσκουμε αυτό? Στα σούπερ, όλα τα υλικά που έχει αυτή η συνταγή, ναι, τα βρίσκουμε σε ένα οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Ναι. Εντάξει. Μπορώ να δω και τη συνέχεια. Μία πρέζα μαύρο πιπέρι και δύο lime. Πού θα τα βάλουμε τα lime? Πού είναι τα lime? Περίμενε, λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τηγανίσει την πάστα. Μπράβο, και η Ελένη δείχνει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο για να βγάλουμε όσο πιο πολύ χυμό από το lime γίνεται. Λοιπόν, αφού τηγανίσαμε το paste. Θα κόψω στη μέση. Άμα θέλεις. Μυρίζει ωραία, μυρίζει αυτό. Ρίχνουμε, πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Γεύσεις είναι πολύ κοντά. Και να πω ότι έτσι κι αλλιώς αυτό καίει. Έτσι κι αλλιώς καίει. Το paste. Okay. Το φύσος, κρεμμυδάκι, γιατί το έχουμε εδώ? Το κρεμμυδάκι το είχα εδώ για τη σαλάτα και περίσσευσε. Λοιπόν, με το που ρίξουμε όλα τα υλικά και το μόνο που έχει μείνει να ρίξουμε είναι το γάλα καρύδας. Ναι. Το βάζουμε στη χαμηλή φωτιά, στο 3, ναι, και ρίχνουμε το γάλα καρύδας. Αυτό θα βράσει, οπότε κάνουμε άκρη για να μην λερωθούμε. Δώστε μου τη γραμμή μου, παρακαλώ, να δώσω στο δεύτερο νησιώτη τα 20 κιλά κοτόπουλα Νησιάκος. Ερχόμουν χθες και είδα τα φορτηγά του Νησιάκου, περνάγανε και λέω, μπαίνανε σε εμάς. Και λέω, ρε παιδιά, πόσα κοτόπουλα θα ξεκουβαλήσει ο άνθρωπος και ήρθε με το φορτηγό το μεγάλο, το τεράστιο. Και έλεγε και από πίσω, να το πω και αυτό. Στο φορτηγό λοιπόν από πίσω είχε ένα τηλέφωνο και έλεγε, αν με δείτε να τρέχω, καλέστε εδώ αμέσως. Λέω, σωστός. Μπράβο. Αυτό θέλω να το κάνω και εγώ στο μαγαζί, στα μηχανάκια. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, κορίτσι μου γλυκό. Καλό μας χειμώνα. Επίσης, να είσαι καλά. Σε καλησπερίζω από την όμορφη Σύρο. Από την όμορφη μας Σύρο. Πολύ ωραία. Και σε λένε? Φανή. Φανούλα. Ναι, σου στέλνω 20 κιλά κοτόπουλα Νησιάκος. Θα έρθει το ψυγείο του Νησιάκου στη γειτονιά σου, θα γίνει χαμός. Είναι τεράστια τα φορτηγά του. Εύχομαι να ξέρεις αρκετές συνταγές, γιατί με τόσα κοτόπουλα να έχεις να πειραματίζεσαι. Φιλάκια πολλά! Γεια χαρά! Έχω άλλους 3 τυχερούς φίλους αργότερα. Μάλλον στο τέλος της μαγειρικής θα δώσω άλλον ένα τυχερό. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να είναι από τα Γιάννενα. Γρήγορα σαλάτα. Ναι. Okay. Εγώ μόλις τώρα έπλυνα τα χέρια μου. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να βάλω γάντια που είχα πιάσει το κοτόπουλο. Πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε τρίψει τις ελληνόριες στον τρίφτη. Έχουμε βάλει μία κουταλιά του γλυκού αλάτι και έχουμε στύψει ένα lime ήδη. Αυτό είναι για να μην οξυδωθεί και να μην μαυρίσει η σελινόριζα. Ωραία. Okay. Έχουμε κόψει μισό κρεμμύδι και το έχουμε βάλει σε κρύο νερό. Γιατί το κρύο το νερό που έχω βάλει μέσα και ένα παγάκι αφαιρεί την αψάδα. Okay. Ναι. Πού το έχει αυτό? Αυτό το κάνω στο μαγαζί, επειδή κάνω crispy κρεμμύδι onion rings, ναι, τα μουσκεύω σε νερό πρώτα, ναι, για να μην μυρίζει κρεμμυδίλα όταν το φάει ο πελάτης. Και δεν μυρίζει με τα κρεμμυδίλα. Είπα μόλις κρεμμυδίλα. Καμεδόλα. Είσαι γλυκούλης, αφού το είπα. Εσύ έχεις άλλη εικόνα, σε βλέπω μακριά και λες, πω πω αυτός με θα είναι έτσι. Και εσύ από κοντά και λες, καλά αυτό είναι παιδάκι. Τι να σου πω. Κρεμμυδίλα. Λοιπόν. Κρεμμύδι. Έχουμε βάλει εδώ πέρα μαϊντανό, κολιάνδρο και άνηθο. 3 κουταλιές της σούπας μαϊντανό. Γιατί τα έβαλες όλα μαζί? Όχι, λέω, γιατί έβαλες και τα 3 πράσινα αυτά θέματα μαζί? Γιατί θέλω πάρα πολλές γεύσεις και θέλω πολλές δροσερές γεύσεις για να κάνουμε κόντρα στο καυτερό. Στην καυτερή τη σάλτσα με τα wings. Okay. Αυτό που μας ενδιαφέρει τουλάχιστον εμάς στα εστιατόρια, άρα και εσάς στο σπίτι, ναι, είναι όταν τρώει κάποιος να έχει πάρα πολλές γεύσεις τις οποίες κάνουν αντίθεση μεταξύ τους. Αυτό το βγάζει το μαγαζί. Κάνει το φαγητό πιο ενδιαφέρον. Γιατί το coleslaw σας την τρώω και μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό εδώ δεν το έχει πάει. Στο coleslaw στο μαγαζί μου, βάζουμε και εδώ και κουκουνάρι το οποίο το έχουμε κάνει toast. Ναι. Καταλάβαμε. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε μια πολύ. Στο μαγαζί που. Με μπερδεύει συνέχεια. Χάνω τα λόγια μου. Λοιπόν, ναι, εγώ σε μπερδεύω. Στο μαγαζί. Πες ότι στο μυαλό σου μέσα τρέχουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Ω, καλά είσαι. Λοιπόν, στο μαγαζί η κόλεσλο που φτιάχνουμε είναι κλασική αμερικάνικη, η οποία γίνεται με. Τι μα πει τώρα, μου την κάνει μια μέρα. Έχει και μαγιονέζα μέσα. Ναι, αυτό τελείωσε. Θα μου το πει την ημέρα που θα μου το κάνει. Δεν θα μου τι πετά έτσι με τι συνταγέ. Θα τι χαιρόμαστε. Ωραία. Λοιπόν. Βάζουμε μουστάρδα, ένα κουταλάκι γλυκού. Ναι. Θα στύψουμε ένα. Κόψουμε ένα πορτοκάλι στη μέση, σε παρακαλώ. Όχι, λάιμ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα στύψουμε μέσα εκεί πέρα. Μπράβο. Χωρίς τα κουκούτσια, Ελένη. Εντάξει, καλά. Να κουτάνεις. Σου πω κάτι. Τι. Έχω έρθει βοηθό σου. Για σπαθώ. Κοίτα. Βάζει το δάχτυλο, το χέρι από κάτω. Το οποίο πιάνει όλα τα κουκούτσια. Εντάξει, βάζεις το δάχτυλο, εννοώ τα. Εσύ μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, ναι,
χέρια, δάχτυλα, ό,τι σ' αρέσει. Γιατί είναι, είσαι στο χώρο σου, εδώ δίπλα. Πλένεσαι και συνεχίζει. Εγώ θα πάω στα παιδιά μετά. Να του γεμίσω τώρα με κρεμμύδια και με πορτοκάλια. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, το έβαλα το πορτοκάλι τώρα. Μπράβο. Για πες μου. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε το ελαιόλαδο για να, να γίνει μια πολύ γρήγορη βινεγκρέτ. Okay, για τη σαλάτα μας. Και μετά. Πάρα πολύ απλά το ρίχνουμε από πάνω. Εντάξει. Γελάζε, ρε Ελένη. Λοιπόν, έλα τώρα να κάνουμε τα κοτόπουλα. Τα κοτόπουλα, μωρέ, δεν θα ανακατέψω τη σαλάτα. Ανακατέψε την εσύ, εγώ θα βάλω τα κοτόπουλα. Ανακατέψε την εσύ. Ούτε εδώ έχω λοιπόν, διάλειμμα, ευχαριστώ. Το κοτόπουλο αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο. Okay. Ναι. Είναι απλά με αλάτι και πιπέρι. Ναι. Μπορούμε να τώρα εσείς αμέσως. Ή αλλιώς να πάρουμε ένα μπολάκι. Να τα ρίξουμε μέσα όλα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι μαγειρεμένα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το είδα. Και, με crispy skin. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θέλω παραπάνω χρόνο, Ελένη. Αλήθεια. Ναι. Πολύ μου αρέσει αυτό που λες. Την επόμενη φορά θα κάνουμε. Okay. Θα μου πεις πότε θα θες τον παραπάνω χρόνο να δω τι θα κόψω. Γιατί τώρα πια δεν χωράμε ούτε να ξεφύγουμε δύο λεπτά. Οπότε, όποτε θες να πέσεις. Θα έρχομαι να μαγειρεύω από πίσω σας. Όχι από πίσω μας. Εδώ θα μαγειρεύουμε για να τα βλέπουμε να τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα, ρίχνεις από πάνω τη σάλτσα μετά από μισή ώρα περίπου. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε καλέ, μην την πετάς τη σάλτσα, τι θέλουμε. Τι πετάω, την αφήνω στην άκρη, μπορείς να βουτήξουμε το ψωμί μετά. Και ανακατεύουμε. Okay. Βάλε και την υπόλοιπη, μην κάνεις τσιγκουνιές στη σάλτσα. Σάλτσα. Θα καείς. Εγώ. Ναι. Αλλά, κοίταξε να μου κρατήσει ένα πιατάκι και σαλατούλα θέλω, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω πια. Αλλά το μεσημέρι να μην το χάσω. Λοιπόν, παρουσίαση. Αυτό είναι το τέλειο φαγητό όταν έχουμε βραδιά στο σπίτι. Okay. Ναι. Τσαλακώνουμε τη λαδόκολλα. Εδώ. Γιατί τη τσαλακώνουμε, για να μην φαίνεται άσχημο που είναι ευθεία. Ενώ αν είναι τσαλακωμένη, δεν φαίνεται τσαλακωμένη. Δεν είναι πιο φωτογραφίσιμο τώρα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Έχεις βάζουμε δίκιο. Πάνω τις φτερούγες. Ναι. Και στίβουμε ένα lime από πάνω. Για από δροσιά. Εδώ, από εδώ. Μπράβο. Ναι. Ναι. Και σερβίρουμε. Με σαλάτα κόλσλο. Ωραία. Κυρίες. Βάλε και τη σαλατούλα σου. Αυτό είναι το μεσημεριανό μου. Να είσαι καλά. Να δω. Θα τα καταφέρεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Πώς θα πάρω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλλά πάμε να βγάλουμε και τη γραμμή από τα Γιάννενα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ναι. Ελένη μου. Γεια σου, καλησπέρα, γεια σου. Είμαι η πρόσωπο από τα Γιάννενα, αγάπη μου. Είσαι η πρόσωπο μου από τα Γιάννενα. Είμαι καλά. Είμαι καλά και νομίζω ότι εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί κερδίζεις αυτό για το οποίο μας κάλεσες. Δηλαδή, τα 20 κιλά κοτόπουλα του Νητσιάκου φυσικά.